Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή της ουσίας και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον υποψήφιο, τον έναν από τους τέσσερις υποψήφιους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος διατρέχει όλη την Ελλάδα όπως και όλοι οι συνυποψήφοι του, προκειμένου να κάνει το καλύτερο δυνατό εν ώψη της κρίσιμης ψηφοφορίας της επόμενης Κυριακής. Χαίρετε κύριε Γεωργιάδη. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Γεωργιάδη, προετοιμαζόμενος για τη συνάντηση, διάβασα ένα σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαιρετικά ενδιαφέρον. Λέει, σήμερα είναι Κυριακή, τα καταστήματα είναι ανοιχτά, ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει μνημόνιο και ο Ψυχάρης αρθρογραφεί υπέρ του Τσίπρα. Μήπως τελικά έχετε μείνει πίσω ως παράταξη? Είναι καλό το σχόλιο, το παραδέχομαι. Ιδιαίτερα αν σκεφτείτε ότι τα καταστήματα της Κυριακής είναι ανοιχτά, τώρα έτυχε να είναι το εορταστικό ωράριο βέβαια. Αλλά περνάει και ο νόμος για να ανοίγουν και κανονικά τις Κυριακές και με το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εφαρμόζει απλώς μνημόνιο, εφαρμόζει το χειρότερο μνημόνιο όλων των εποχών και το δυσκολότερο, τα δυσκολότερα μέτρα. Παρουσιάζουν τώρα ως επιτυχία τους ότι θα πάρουν τα distress funds, οι γήπες του καπιταλισμού, όπως τους λέγανε πριν από μερικούς μήνες, θα πάρουν τα επιχειρηματικά δάνεια των Ελλήνων. Και αυτό είναι επιτυχία της κυβερνήσεως της δεύτερης φοράς αριστερά. Αυτά ο κ. Ψυχάρης για τις απόψεις δεν θέλω να τις κρίνω. Με το γράφει ό,τι θέλει. Λοιπόν, άρα επί της ουσίας, ναι, έχουμε μείνει πολύ πίσω. Είναι αλήθεια αυτό. Κύριε Γεωργιάδη. Γι' αυτό πρέπει να εκλεγώ αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, για να βρούμε ξανά μπροστά. Καταρχάς, είστε βέβαιος ότι αυτή τη φορά θα γίνουν οι εκλογές? Γιατί την προηγούμενη φορά που είχατε έρθει, είχαμε κανονίσει τη συνέντευξη, έγινε η εισβολή με ημαράκι στην ΚΕΦΕ, με τα περίφημα γαλλικά, τα οποία τελικά απεδείχθησαν προφητικά υπό την έννοια ότι κάτι έβλεπε ο συνυποψήφιός σας και πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να ρίξω αυτό το κεφάλαιο, το τι έβλεπε, τι όχι. Γιατί από τότε παρέμβαση του κ. Μημαράκη άλλαξε τη διαδικασία και πήραμε και την Info Solutions τελικά. Δεν ήταν Info Solutions μέχρι τότε στη διαδικασία. Δεν λέω ότι ευθύνη για αυτό ο κ. Μημαράκη. Λέμε ότι η χρονική αλήθεια των γεγόντων μετά τα γαλλικά άλλαξε τη διαδικασία, διεκτάθηκε δύο μέρες, ήρθε και η Info Solutions που δεν είχε μέχρι τότε, πήρε το έργο και βγήκαμε στο φιάσκο τη 22η Νοεμβρίου. Αφήστε αυτά. Σήμερα έγινε το τεστ. Από ό,τι έχω μάθει πήγε σχετικά καλά. Δηλαδή, τι θα πει αυτό, δεν λειτουργήσε εκεί που δεν είχαν πάει τα tablets. Εκεί που είχαν πάει τα tablets όμως το 80% λειτουργήσε. Φαίνεται λοιπόν ότι θα έχουμε ένα σήμα που θα λειτουργεί την άλλη διάρκεια. Πάντως και για τα tablets και για τους χειριστές των tablets, ακούγονται διάφορα. Δηλαδή, υπάρχουν γκρίνιες και υπάρχει δυσπιστία από διάφορες οργανώσεις ανά την Ελλάδα. Εντάξει, όπως καεί λέει από το χυλό. Στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Και υπάρχουν τώρα διάφορα προβλήματα, η φτώχεια αυτή είναι η γκρίνια, όλα έχουν πέσει μαζί, είναι μια δύσκολη διαδικασία, πρωτόγνωρη. Θα την ξεπεράσουμε. Πάμε μπροστά. Να δούμε λίγο και το οικονομικό, γιατί όλα έχουν σημασία. Για να βγει η διαδικασία, για να μην χρεωθείτε πολύ, θα πρέπει τουλάχιστον 300.000 Έλληνες να προσέλθουν και να καταβάλουν αυτά τα 3 ευρώ. Δηλαδή, υπολογίζεται ότι αυτή η διαδικασία θα στοιχίσει γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου. Για να μην μπείτε μέσα, πρέπει να είναι περισσότεροι από 300.000, αλλά και με 300.000 γίνεται. Λέτε, θα το πιάσετε αυτό το νούμερο? 234.000 είναι το break-even. 234.000. Αρκούν για να είμαστε ίσα βάρκα σαν αέρα. Ναι. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι 300.000 θα τις έχουμε. Έτσι θέλω να πιστεύω. Αυτό νομίζω ότι θα γίνει. Για κάθε διαδικασία έπρεπε να γίνει έτσι, κύριε Γεωργιάδη. Μήπως θα ήταν προτιμότερο να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο διευρυμένο εκλεκτορικό σώμα της τάξης των 10-12.000 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας? Μήπως θα ήταν πιο. Και όσο και να διευρύνει το εκλεκτορικό σώμα, δεν πάει να είναι ένα κομματικό σώμα. Εντάξει, η ανοιχτή διαδικασία στην κοινωνία είναι άλλο πράγμα. Αφήνει την κοινωνία να μιλήσει. Άρα δεν μπορεί να ελέγξει τη διαδικασία. Αυτή είναι η λογική. Και εσείς είστε υπέρ αυτής της διαδικασίας? Εγώ είμαι υπέρ του να μιλάς με την κοινωνία, ναι, θεωρώ πιο σωστή. Βέβαια θα πρέπει να, τώρα που το βλέπω πια από μέσα, θα πρέπει να γίνει ένα πολύ αυστηρότερο κώδικα διοντολογία που δεν υπάρχει. Θα πρέπει να έχει φροντίσει το κόμμα να εξασφαλίσει μεταξύ μας διάλογο που δεν έγινε. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχο των προεκλογικών δαπανών των υποψηφίων που δεν υπάρχει. Θα πρέπει δηλαδή να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά εθνικών εκλογών, έχει τα εχέγγυα των εθνικών εκλογών. Αλλά αυτά σιγά σιγά όσο προχωράει η διαδικασία. Λέτε ότι οριμάζουμε ως πολιτικό σύστημα και ως παράταξη προφανώς κι εσείς. Είπατε πρόσφατα το μοναστήρι να είναι καλά. Το ερώτημα είναι γιατί να έχει εσάς ηγούμενο και να μην έχει κάποιον άλλον? Ήταν η ερώτησή σας στην αρχή που ξεκινήσαμε. Γιατί έχει μείνει πολύ πίσω. Και χρειάζεται κάποιον που τρέχει γρήγορα.
Ξέρετε κανένα που να τρέχει χειρότερα από μένα. Φέρω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο πολιτικό. Ο Μητσοτάκης ξέρω ότι ανήκει και στην ομάδα μπάσκετ της Βουλής και μάλλον πρέπει να έχει και καλές αθλητικές δηλώσεις. Είναι πάρα πολύ καλός. Ναι, στα αθλητικά δεν τον περνάω. Γι' αυτό λέω. Αλλά πάμε στα πολιτικά τώρα. Βγαίνουν οι δήμαρχοι στην Αττική, στην Αργυρούπολη, στον Άλυμο και στην Γλυφάδα και στην Παλαιοφάλιρο και ζητάνε βοήθεια για το θέμα των λάθρων μεταναστών. Νέα Δημοκρατία ακόμα σκέφτεται να βγάλει ανακοίνωση. Έχω ήδη πάει εκεί, έχω φέρει τις κάμερες, έχω φέρει το Γενικό Γραμματέα Αντιδραστικής Πολιτικής και έχω πάρει δεσμεύσεις του κράτους για να βοηθήσω τους Δήμους. Ακόμα όσο τα έχω κάνει εγώ αυτά, η Νέα Δημοκρατία ακόμα σκέφτεται να βγάλει δελτίο τύπου. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Με το προσφυγικό τι πρέπει να γίνει. Πήγατε εκεί. Μιλήσατε με τους δημάρχους οι οποίοι ευλόγως αγωνιούν. Ωστόσο, δεν πρέπει με έναν τρόπο στο προσφυγικό κάτι να κάνουμε ως χώρα. Δεν είναι πρόσφυγες. Αυτοί είναι Μαροκινοί, Αλγερινοί και Ιρανοί. Πού είναι πρόσφυγες, έχει πόλεμο το Μαρόκο και δεν το ξέρα. Δεν σας κάνει εντύπωση. Λέτε δηλαδή ότι με αυτές τις πολύ μεγάλες ροές περνάνε οι πάντες. Τι λέω, τους συνάντησα εκεί. Δεν ακούσατε χθες που ανακοίνωσαν ότι ξεχωρίζουν τους Μαροκινούς από τους Αλγερινούς για τις φάσεις μεταξύ τους. Είναι οι Μαροκινοί και οι Αλγερινοί πρόσφυγες. Τους κάναμε όλους Σύριους. Οι Σύριοι έχουν μπει στην Ελλάδα φέτος 750.000. Σήμερα με τις εκτιμήσεις, οι Σύριοι είναι το 50%. Δηλαδή, ξέρω εγώ, 400.000. 400.000. Θα το βάλω και λίγο παραπάνω. Ναι. 400.000. Όλοι οι άλλοι είναι. Οι άλλοι είναι μετανάστες. Δηλαδή, έχουν μπει στην Ελλάδα φέτος 350.000 λάθρο μετανάστες. Γιατί μπήκαμε τους 350.000 λάθρο μετανάστες, πόλεμο μας θέλει πάλι. Δεν καταλαβαίνετε ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνοιξαν τα σύνορα. Δεν καταλαβαίνετε γιατί μας κατηγορεί η Ευρώπη. Γιατί μας κατηγορούν οι ξένες κυβερνήσεις. Γιατί θέλουν να μας βγάλουν από τη Σέγγεν. Γιατί είμαστε η πρώτη κυβέρνηση στην Ευρώπη που άνοιξε τα σύνορα και είπε να το λέει εδώ. Ρωτήσαμε τις άλλες χώρες της Ευρώπης πριν το κάνουμε αυτό. Πάντως, σε επίπεδο συνεννόησης αρχηγών κρατών φαίνεται ότι η πολιτική του Τσίπρα δεν, και η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν κατακρίνεται από τις άλλες κυβερνήσεις από την Μέρκελ. Αστειεύεται προφανώς. Προφανώς κάνετε κάποιους χιούμορ τώρα εδώ. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει βγάλει ψήφισμα εναντίον του Τσίπρα. Η Ευρώπη μας ζητάει να βγούμε από τη Σέγγεν και τα λεφτά τα δίνουν όλα στην Τουρκία. Τι άλλο θέλει να κάνουν δηλαδή, για να πούνε ότι κάνει λάθος ο Τσίπρας. Ωστόσο, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Εξαιρετικά σύνθετο. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι, αφήστε, δεν πρέπει. Αφήστε. Παγκόσμιο πρόβλημα ήταν και το 2014, παγκόσμιο πρόβλημα και το 2013, παγκόσμιο πρόβλημα και το 1000 μετά Χριστόν, παγκόσμιο πρόβλημα και το 0, παγκόσμιο και το 1000 π.Χ. Πάντα υπάρχουν μεταναστευτικές ροές. Πάντα. Είναι ένα ανθρώπινο φαινόμενο. Τώρα συζητάμε, μην πάμε στο γενικό, πάμε στο ειδικό τώρα. Γιατί το 2014 μπήκαν στην Ελλάδα 75.000 και το 2015 θα προσεγγίζουν τις 800.000. Τι είναι αυτό που άλλαξε και το 2014 στο 2015. Ο πόλεμος στη Συρία. Μα ο πόλεμος είναι από το 2011. Δεν είναι από το 2014. Τα στρατόπεδα προφύγουν στην Τουρκία είναι από το 2012. Δεν είναι από το 2014. Ο πόλεμος ήταν εκεί. Τα στρατόπεδα ήταν εκεί. Ο Ερντογάν ήταν εκεί. Το μόνο που είχε αλλάξει είναι ο Τσίπρας. Εδώ είχαμε Σαμαρά το 2014. Μπήκαν 75.000, είχαμε κλειστά κέντρα λαθρών μεταναστών, είχαμε φύλαξη των συνόρων, δεν δίναμε εξάμεινη άδεια παραμονής. Ήρθε ο Τσίπρας, έκλεισε τα κέντρα λαθρών μεταναστών, τα διαφήμισε στον κόσμο τι ωραία που τα έκλεισα και είπε: όποιος ζείτε στην Ελλάδα, παίρνει εξάμεινη άδεια παραμονής. Έμαθαν οι άνθρωποι στο Μαρόκο ότι μια χώρα στην Ευρώπη δίνει εξάμεινη νόμιμη άδεια παραμονής, ήταν εδώ. Έχετε δει ποτέ το χάρτη που είναι το Μαρόκο? Το Μαρόκο έχετε δει που είναι? Στη Δυτική Αφρική. Αν κολυμπήσει κάποιο από το Μαρόκο στο Γιβραλτάρ στην Ισπανία, θα είναι σε 8 λεπτά κολυμπώντας. Και εδώ οι Μαροκινοί, όπως ο άτυχος που πέθανε από την ηλεκτροληξία στην Ιδωμένη, έχουν προτιμήσει να κάνουν το γύρο της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, της Τουρκίας και να φτάσουν στην Ελλάδα αντί να πάνε στην Ισπανία. Γιατί δεν πάνε στην Ισπανία οι Μαροκινοί, και όταν στην Ελλάδα, μπείτε. Γιατί δεν πάνε στην Ιταλία. Στην Ισπανία δεν τους επιτρέπουν, λέτε. Μα βεβαίως δεν τους επιτρέπουν. Κύριε Κυριάδη, να ρωτήσω. Έχετε καταλάβει τι θα πει κλείσαν τα κέντρα των μεταναστών? Ούτε εσύ το έχετε καταλάβει. Είναι τρομερό ότι στην Ελλάδα δεν μπορούν να δούμε λογικά. Λένε κάποιοι. Δημοσιογράφοι κυρίως. Καλά τα με το 15.000 που είχαν στα κέντρα, σταματά στη ροή που είναι 500.000. Απάντησε να το καταλάβετε με ένα απλό παράδειγμα. Έχεις δύο χωράφια, τα σπέρνεις. Στο ένα χωράφι βάζεις σκιάχτρο. Στο άλλο δεν βάζεις σκιάχτρο. Πού θα πάνε τα πουλιά? Τα πουλιά θέλουν να φάνε, πού θα πάνε? Εκεί που δεν έχει. Μπράβο. Εμείς είχαμε σκιάχτρο και το βγάλαμε. Τα κέντρα θα μεταναστούν το σκιάχτρο. Ο άνθρωπος έβγαλε το σκιάχτρο, ο Τσίπρας, τα κέντρα, και βγήκε στους λαθρομετανάστες, λέει στα πουλιά και τους είπε: Ελάτε να φάτε. Και έχουν να φάνε οι άνθρωποι. Καλά κάνουν. Θα ξαναβρούν άλλο κράτος της Ευρώπης να του δίνει εξάμεινο νόμιμη άδεια παραμονής. Εσείς τι θα κάνατε στη θέση του? Θα επέστρεφα στην παλιά πολιτική.
Όποιος έρθει στην Ελλάδα και δεν έχει νόμιμα χαρτιά, θα τον βάζουμε στα κέντρα και δεν θα φεύγει ποτέ από το κέντρο να γυρίσει σπίτι του. Τέρμα. Γεια σας. Θα μάθουμε σε όλα τις πιάτσες των λαθροκινητών, διακινητών, ότι παιδιά στην Ελλάδα για να μπαγλαρώνουν. Τέρμα, τι να κάνουμε. Θέλετε να καταλάβετε πρακτικά για να καταλάβετε πόση ζημιά έχει κάποιος άνθρωπος. Δηλαδή είναι φοβερό. Πώς ακόμα ο ελληνικός λαός τον ανέχεται. Πώς τον ανέχεται ακόμα. Πέρσι η ταρίφα για να περάσει. Αν θα γινόταν τώρα εκλογές, πάλι θα βγαίνει. Δεν νομίζω. Δεν είμαι καθόλου σίγουρο. Κάνετε λάθος. Τώρα δεν θα βγαίνει. Δεν ξέρω ποιος θα βγαίνει. Τώρα δεν θα βγαίνει αυτός. Η φθορά που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανυπερβολή του μεγέθου και με αστραπιαία ταχύτητα. Βγείτε τώρα στην Καβάλα, κάτι να πάμε κάτω από την κάμερα. Και να σταματάμε στον δρόμο και να πει ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βρείτε έναν. Ντρέπονται να βγουν να ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ κοινάω όλα τα καφενεία στην Ελλάδα και ρωτάω ποιο ψήφισε για ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε λίγο κουβέντα. Δεν βρίσκω έναν. Ένα σκόπιο στην Κόρινθο. Ντρέπονται οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ να το πούνε. Και καλά κάνουν και ντρέπονται βέβαια για ντροπή είναι αυτό που κάνουν. Λοιπόν ακούστε, γιατί δεν το έχουμε αντιληφθεί τη ζημιά που έχει κάνει ψάχνω στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι έχει πάξει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα τόσο μεγάλη ζημιά από κυβερνήτη σε χώρα ποτέ. Το πρακτορείο Reuters τον έχει ανακρίξει τον χειρότερο πρωθυπουργό όλων των κρατών, όλων των εποχών. Και εμείς εδώ κάθομαι και τον κοιτάμε. Καθόμαστε και τον κοιτάμε και τον χαϊδεύουν ορισμένοι. Τον ολετήρα της Ελλάδος, τον καταστροφέα. Ήμασταν 60 μέτρη να βγούμε στις αγορές και ήταν και μας πήγε 15 χρόνια πίσω. Κύριε πείτε μου να μου πείτε αυτούς τους 10 μήνες ένα καλό πράγμα που έχει κάνει. Πείτε μου ένα καλό πράγμα. Εγώ είμαι εδώ για να ρωτάω και εσύ να απαντάτε. Μα δεν να υπάρχει κάτι άλλο. Λέτε. Στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πάνω ρωτήσεις. Ένα καλό πράγμα που να έχει. Λέτε ότι αν εκλεγείτε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, καταρχάς άπαντες θα περάσουν συναρπαστικά τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης. Και επίσης λέτε ότι ο Τσίπρας δεν σας θέλει με τίποτα. Γιατί. Από πού το συμπεραίνετε. Από πού το συμπεραίνετε. Τη μέρα που χτύπησαν τον Γιώργο Κουμουτσάκο, έβγαλε ανακοίνωση η κυρία Γεωργοβασίλη λέγοντας: ψηφίστε όποιον θέλετε στην Ευρωβουλευτή και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γραπτή ανακοίνωση. Το ξέρετε αυτό. Ξέρετε ότι έχω κάνει γραπτή ερώτηση στον Πρωθυπουργό για τις καταγγελίες του κυρίου Πανούση και το λαθρομεταναστευτικό 4 εβδομάδες και δεν ήθελα να μου απαντήσει. Επιλέγει όλα να βουλευτούν πλην εμού. Το έχετε παρατηρήσει αυτό. Δεν το έχω απαντήσει. Άμα γίνω αρχηγός. Σας αποφεύγει δηλαδή. Προφανώς με αποφεύγει. Εννοείται. Λέτε εγώ να τον αφήσω να φύγει έτσι, με τόσα ψέματα που έχει πει. Συγγνώμη, έχετε καταλάβει ότι τώρα θα κανονικά θα έπαιρνε συνταξίου την 13η σύνταξη, το ξέρετε αυτό. Τώρα θα έπρεπε να παίρνει συνταξίου την 13η σύνταξη. Και τώρα συζητάμε πώς θα τους κόψουμε την 12η και την 11η. Αυτό δεν είναι ότι δεν έκανε αυτό που τους υποσχέθηκε. Κάνει το ακριβώς ανάποδο. Βγαίνουν και λένε, για να καταλάβετε πόσο άσυνη είναι στην προπαγάνδα και πόσο μεγάλη ψεύτες είναι. Μιαλά. Βγαίνουν και λένε. Είπαν ότι δεν τα μετρήσαμε καλά και. Τι θα πει αυτό. Γιατί ρίξαν την κυβέρνηση προηγούμενη δεν τα μετρήσαν καλά. Πήραν την απόφαση να ρίξουν μια κυβέρνηση όταν χωρίς να έχουν μετρήσει καλά. Προσέξτε. Λένε τώρα, θα αυξήσουμε λέει το φόρο στα καύσιμα για να μικρύνουν τα τέλη κυκλοφορίας. Το ακούσατε. Ναι, ακούστηκε. Ακούγονται διάφορα γενικώς, ναι. Λέει θα πληρώνουν το τέλη κυκλοφορίας, αφού θα πληρώνει περισσότερο φόρο στα καύσιμα, και αυτό πήγαινε άλλο ισοπρίωνο. Και κόβει ένα ξύλο. Δεν καταναλώνει καύσιμα αυτό. Θα πλέον ακριβότερα, θα πλέον τέλη κυκλοφορίας. Δεν μου λέτε αυτός που θερμαίνει το σπίτι του, τον καθόλου τέλη κυκλοφορίας. Και τον καυστή στο σπίτι του, λέει τέλη κυκλοφορίας. Και τα τέλη κυκλοφορίας δεν θα αυξηθούν τα καύσιμα μόνο σε αυτόν που παίρνει βενζίνη για το αυτοκίνητο. Για να κυκλοφορήσει. Αυτός που παίρνει βενζίνη για το οτιδήποτε θα πλέον παραπάνω. Ή δεν είναι έτσι. Μιλάμε τώρα για απίστευτους τύπους. Απίστευτους. Θέλετε να πάμε για τα αγροτικά τι έχουν κάνει. Δεν τα δούμε. Οι αγρότες που εκεί πήγαν και ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Πέρασαν κάτω. Δεν μου λέτε, επιδοτήσεις πήρανε. Τώρα που όλοι οι αγρότες ζητάνε να τους προστατεύσουν από τον διπλασιασμό της φορολογίας που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, από εμείς ως Νέα Δημοκρατία το κάνουμε όσο μπορούμε. Δεν έχει αμφιβολία αυτό. Εγώ το κάνω με τα πάθους. Γιατί θεωρώ ότι θα καταστραφούν αν διπλασιαστεί τη φορολογία. Φταίμε να τους πούμε να ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Φταίει ο Τσίπρας εδώ ή οι επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Γεωργιάδη. Την οποία έπρεπε. Καθαρά το Τσίπρας. Είναι καθαρά υπόθεση της κυβέρνησης. Σε ποιο κείμενο ζήτησε η Ευρώπη παραπάνω φορολογία στους αγρότες. Δείξτε μου ένα. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Φορολογική πολιτική είναι εθνική πολιτική. Ούτε η Τρόικα ζήτησε. Η Τρόικα ζήτησε τα λεφτά της. Ο Τσίπρας επέλεξε αντί να κάνει το Α να κάνει το Β. Και πήγαν οι αγρότες και το ψήφισαν. Ενώ τους διπλασιάζει η φορολογία και τους κλείνει τα σπίτια. Αν μου δώσει κάποιος μια λογική εξήγηση γιατί οι αγρότες ψήφισαν σύντομα το Σεπτέμβριο, τον ενώρα να το καταλάβω. Είχαν εξαγωγή, ήταν οργισμένοι.
στο δημοψήφισμα ψήφισαν όχι να πούν το μεγάλο όχι στο Σόιμπλε. Το Σεπτέμβριο που είχε ψηφίσει το μνημόνιο για τη φορολογία, γιατί το ψήφισαν. Μου είναι ακατανόητο πιστεύω, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, αλλά αυτό το μνημόνιο και εσείς το ψηφίσατε όμως. Εμείς ψηφίσαμε. Καταρχήν. Εμείς ψηφίσαμε επί της αρχής να μην είναι Ελλάδα στο ευρώ, δηλώνοντας ότι διαφωνούμε τα μέτρα και θα καταψηφίσουμε φόρους στους αγρότες. Το είχαμε δηλώσει την Βουλή εκείνη την ημέρα. Τον Αύγουστο. Εγώ δεν θα ψηφίσουμε ούτε επί της αρχής. Αν πας δώσουμε μια μειοψηφία. Αλήθεια, εσείς λέτε ότι δεν έπρεπε τότε να ψηφίσει επί της αρχής στη Νέα Δημοκρατία. Έπρεπε να απέχουμε, δεν είχε κανένα λόγο να ψηφίσουμε. Ναι, ήταν μια εθνική στιγμή όπου η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης υπέδειξε υπεύθυνη στάση. Όχι, καθόλου υπεύθυνη. Ανεύθυνη στάση υποδείξαμε. Γιατί? Υπήρξαμε ανεύθυνη στάση. Γιατί? Γιατί αφήσαμε τη χώρα στο τέλος του Τσίπρα. Και όποτε αφήνουμε το χώρο στο τέλος του Τσίπρα, είμαστε ανεύθυνοι. Αύριο με τον Τσίπρα Πρωθυπουργό φτάνουμε σε μια οριακή κατάσταση από την οποία κρίνεται. Δεν μπορεί να κακοποιήσει η χώρα του Γουρίνα πια. Όχι, 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 όχι. Από την οποία κρίνεται ενδεχομένως, ας πούμε, η θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή οτιδήποτε άλλο. Αλήθεια, σε υποτιθέμενα, σε μια περίπτωση χάρη στη σωστή εθνική πολιτική του Αντώνη Σαμαρά, την επόμενη πενταετία οι λήξεις των ομολόγων μας είναι πολύ λίγες. Άρα πρακτικά από εδώ και μπρος να χρεοκοπήσει, Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Άρα σε κατάσταση παρόμοια του Αυγούστου δεν θα βρεθούμε στο άμεσο μέλλον. Γιατί δεν έχουμε πλέον ομόλογα. Αυτός είναι ο λόγος. Η Ελλάδα χρεοκοπούσε τον Αύγουστο σε 7 μέρες, γιατί έλεγαν τα ομόλογα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν έχουμε τέτοια. Έχουμε πάρει περίοδο χάτους μέχρι το 22. Πληρώνουμε πολύ λίγα λεφτά τώρα. Κάθε χρόνο. Άρα αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει. Ξέρουμε ποιος κίνδυνος υπάρχει. Να μείνουμε στην αιώνια μιζέρια. Να φέρουμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό και τα χαιρετά μας στα αεροδρόμια. Γιατί δεν πάμε να βρούμε δουλειά εδώ. Αυτό κινδυνεύουμε με τον Τσίπρας. Εκτός αν εσείς πιστεύετε με αυτούς τους φόρους θα αναπτυχθεί η οικονομία στην Ελλάδα. Αν το πιστεύετε, ψηφίζετε. Αλήθεια. Λέτε ότι αυτή η ανάπτυξη μπορεί να έλθει με, με όλη αυτή την κατάσταση. Με... Ανέβασα στο Twitter από ένα άρθρο του κυρίου Πάσχου Μαργαβέλη, ένα συγκλονιστικό πίνακα, ένα κλειτ. Εγώ τον έβλεπα, το κοίταζα στο αυτοκίνητο και μου λέει ότι να μην είχε πιάσει θλίψη. Είχε το χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είχε με πράσινο ή κόκκινο χρώμα τις χώρες που προβλέπει η Eurostat για το 2016 να έχουν θετικό αριθμό ανάπτυξης και με κόκκινο που έχουν αρνητικό. Είναι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης και της υπόλοιπης Ευρώπης. Με πράσινο. Και είναι μία με κόκκινο εμείς. Πέρσι ήμασταν η χώρα με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Η χώρα με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Πέρσι, στον περσινό χάρτη της Eurostat την ίδια εποχή, η Ελλάδα προβλεπόταν να έχει το 2015 το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2,7%. Φέτος όλοι οι άλλοι πάνε μπροστά και εμείς μένουμε πίσω. Μπορείτε να συλλάβετε αυτό. Όλοι οι άλλοι πάνε μπροστά. Και εμείς μένουμε πίσω. Ξέρετε γιατί μένουμε πίσω? Γιατί βγάλαμε αυτόν. Αυτόν τον άνθρωπο που είπε ψέματα. Και έριξε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να πάρει την καρέκλα. Και να οδηγήσει στη δίθεν διαπραγμάτευση, να ξεπουλήσει τις τράπεζες έναντι πινακίου φακής, να τα σπάσει με τη μισή Ευρώπη, να ανοίξει τα σύνορα και να κάνει αυτά που κάνει. Και καθόμαστε και τον κοιτάμε. Να καταστρέφει την πατρίδα μας. Προφανώς όμως για να φτάσει εκεί. Και να φτάσει αυτό το περίσσευμα οργής το οποίο έβγαλε τον Τσίπρα στην κυβέρνηση. Όχι, κοιτάξτε. Εγώ ξέρετε, είμαι λίγο περίεργος πολιτικός. Έχετε ευθύνες. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Έχετε ευθύνες. Έχουμε. Ως Νέα Δημοκρατία, ως Πασόκ. Η μεγαλύτερη ευθύνη, να ξέρετε, τι είναι. Κακομάθαμε τον ελληνικό λαό. Δεν είναι μεγαλύτερη ευθύνη από όλες. Κοίτα, ο ελληνικός λαός αντέδρασε ως κακομαθημένο παιδί. Αυτό έγινε. Το έκανα τέρμα Παπαδρέου του 81 και ακολούθησε και η Νέα Δημοκρατία πολλά χρόνια. Πώς κάνει το κακομαθημένο παιδί, το πλουσιόπεδο που δεν έχει δουλέψει μια μέρα στη ζωή του και έχει την πιστωτική κάρτα, τον μπάτ και έχει τα αυτοκίνητα, τα κότερα, τα πάρτι. Αλήθεια. Πώς του κόψει ο πατέρας. Να το ολοκλώσω λίγο. Πώς του κόψει ο πατέρας την πιστωτική κάρτα, πάει τα σπάει, κάνει ράνι, βρίζει τους γονείς του. Αυτός είναι ο ελληνικός λαός. Λέτε λοιπόν τον ελληνικό λαό. Τελείωσε το πάρτι και πάει και βρίζει τον ελληνικό λαό. Τον ελληνικό λαό κακομαθημένο. Πάρα πολύ. Αποκαλώντας τον κακομαθημένο, υπάρχει περίπτωση να εκλεγείται πρωθυπουργός. Αν βγείτε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό έχει σημασία. Όχι, ρωτάω. Εμένα έχει σημασία στην πολιτική να κάνω το σωστό, να είμαι συνεννοημένοι. Εγώ δεν μπήκα στην πολιτική για να εκλεγώ. Τώρα έχει σημεί να έχω εκλεγεί και βουλευτής και πρώτος σε σταυρούς και ξανά και δεύτερη και τρίτη και πέμπτη φορά. Άλλα συνεννοημένοι. Εγώ δεν θέλω να πάρω την καρέκλα για να βγω να πω τι ωραία που είναι να είμαι πρωθυπουργός. Μου κάνετε λάθος. Εγώ θέλω να πάω την καρέκλα και να φτιάχνουμε τη χώρα μας και να είμαστε περήφανοι που ζούμε στην Ελλάδα. Για να φτιάχνουμε τη χώρα μας και να είμαστε περήφανοι που ζούμε στην Ελλάδα, στο λαό θα λέμε την αλήθεια. Τον ελληνικό λαό έκανε λάθος ψήφισε Τσίπρα. Ξηγημένα. Nice. Δεν το συζητάμε αυτό, ότι έγινε λάθος. Δεν έκανε λάθος, έκανε κάτι χειρότερο από λάθος. Αυτοκτόνησε. Δεν υπάρχει ένα στην Ευρώπη να ταξιδεύεται. Εγώ πακά να είχα τα λεφτά να έδινα σε όλους τους ψηφοφόρους της ένα εισιτήριο να πάνε στην Ευρώπη. Και να μιλήσω με τους Ευρωπαίους. Δεν υπάρχει ένα που δεν μας κοιτάει με θλίψη. Με λύπη.
Ξέρετε που μας κοιτάνε. Τι άνθρωποι είναι αυτοί οι Έλληνες που φτάσανε ένα βήμα να βγουν στις αγορές και να γυρίσουν πίσω. Δεν θα το καταλάβει κανένας. Η Κύπρος βγήκε. Η Ιρλανδία βγήκε. Η Πορτογαλία βγήκε. Μήπως όμως στα αλήθεια δεν είχαμε φτάσει στο ένα βήμα. Δεν είχαμε φτάσει, φυσικά. Μήπως ήταν τόσο εύθραυστο αυτό γιατί. Δεν ήταν. Μα τι εύθραυστο τώρα, άνθρωπος έκανε τα μύρια όσα. Έκλεισε τις τράπεζες τώρα, εύθραυστο το λέτε αυτό. Όπως έχει κάνει, του κατέβει στο κεφάλι. Είχε τον άλλο τον παλαβό, τον Βαρουφάκη. Τι έκανε, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Τον άκουσα τον Βαρουφάκη στον Γκάρντεν πριν από 20 μέρες. Έκανε λέει, το πάνε για να χρεοκοπήσουμε. Δυστυχώς την τελευταία στιγμή δεν με αφήσανε. Το ακούσατε ή όχι. Στον Γκάρντεν, δήλωσε Βαρουφάκη. Αυτό μου λέτε ότι είναι αυτό εύθραστο. Δηλαδή, άμα συγγνώμη, παιδιά, να το. Άμα ο ελληνικός λαός εκλέξει ένα που βάλει στα αεροπλάνα που βομβαρδίζει τις βόμβες και σε βομβαρδίζει τις πόλεις μας. Θα πει μετά πέσανε πολύ κάτι, ήταν εύθραστες. Αφού τον έβαλε και σε βομβάρδιζε. Ο Τσίπρας είναι σαν να βομβάρδιζε την ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία είχε βρει ένα ρυθμό και πήγαινε για να κάνει αυτό που πρέπει. Άσε να έρχονται επενδύσεις, άσε να πέφτει σιγά σιγά η ενεργεία, ανέβαινε ο τουρισμός. Δεν λέω γρήγορα, αργά. Αργά γυρίζει η οικονομία. Δεν γυρίζει γρήγορα, τι να κάνουμε. Αυτό το ότι ανέβαινε ο τουρισμός και ο Τσίπρας μπορεί να το επικαλεστεί. Δεν πήγε άσχημα ο τουρισμός το περασμένο καλοκαίρι, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν άθλος της κυβέρνησης. Με τη φορά την περσινή δεν πήγε άσχημα. Κύριε Γεωργιάδη, λέτε είμαι δεξιός, ξανά είμαι δεξιός. Σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών, σαν αυτές για τις οποίες μίλησα στην πρώτη ερώτηση, ο υπερτονισμός του αριστερού ή του δεξιού προσήμου. Τι προσφέρει, το ζητούμενο είναι να είστε δεξιός ή αριστερός ή να λύνετε το πρόβλημα, κύριε Γεωργιάδη. Πρώτα απ' όλα θα σας πω το εξής. Η πολιτική έχει πάντα και έχει ιδεολογικό πρόσημο. Σαφώς. Δεν είναι ιδιαίτερο πράγμα η πολιτική. Τώρα είχαμε το καλοκαίρι ένα δημοσιονομικό κενό. Η δεξιά πολιτική είναι το καλύπτουμε με μείωση δαπανών, με μεταρρυθμίσεις και ιδιωτικοποίησεις. Η αριστερή πολιτική είναι με φόρους. Και ο Τσίπρας, επειδή είναι αριστερός, επέλεξε τους φόρους. Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, θα επέλεγα το πρώτο. Και ο Τσίπρας επέλεξε το δεύτερο. Αυτό είναι ιδεολογικό ζήτημα. Δεν είναι μηδέν. Αυτό που λένε πολλοί δεν υπάρχουν τώρα ιδεολογίες, αυτό είναι παραμύθια. Πάντα υπήρχαν ιδεολογίες. Στους παλαιολιθικούς χρόνους υπήρχε αριστερός και δεξιός. Στην αρχαία Αθήνα υπήρχαν δημοκρατικοί και αριστοκράτες, δεξιοί και αριστεροί. Στην αρχαία Ρώμη, πατέρα και πλήρη, δεξιοί και αριστεροί. Πάντα υπάρχει δεξιός και αριστερός. Δεν έχει να κάνει με την ταμπέλα, έχει να κάνει με την ουσία. Ο δεξιός είναι ρεαλιστής, ο αριστερός είναι στον κόμμα της ουτοπίας. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό και δεν κάνει και την πολιτική. Γι' αυτό και ο κυβέρνησης θα φέρουν καταστροφή. Γιατί θέλουν να φέρουν τον κόμμα της ουτοπίας στον πραγματικό κόσμο. Και αυτό είναι καταστροφή. Λοιπόν, ακούστε όμως ποια είναι η ουσία της υποθέσεως τώρα. Εγώ να μην λέω ότι είμαι δεξιός. Να το δεχτώ. Όχι, να μην το λέω, μας ενοχλεί, να μην το λέω. Γιατί ο Τσίπρας μπορεί να λέει ότι είναι αριστερός. Μπορεί να το εξηγήσει αυτό. Μπορεί να με εξηγήσει κάποιο σοβαρά. Γιατί ζω σε μια χώρα που δέχομαι συνεχώς από τους δημοσιογράφους το ερώτημα γιατί λέω ότι είμαι δεξιός και ο Τσίπρας δεν έχει δεχτεί ποτέ το ερώτημα γιατί λέω ότι είμαι αριστερός. Μπορείτε να μου το πείτε. Αν μου πει ένας που με βλέπει τώρα εσείς ότι είναι τώρα, άδελφε. Εσείς μιλάτε τώρα Ελλάδα, για την πολιτική ηγεμονία της αριστεράς. Βεβαίως, στην Ελλάδα μπορεί να δηλώνει μόνο αριστερός και άμα δηλώνεις δεξιός, μαύρο φίδι που σε έφαγε. Άμα μου το πείτε ότι ζούμε σε αυτήν την Ελλάδα, εντάξει, να συμφωνήσω. Εγώ δεν θέλω να ζω στην Ελλάδα. Εσείς δηλώνετε υπερηφάνος δεξιός, γιατί είστε υπερήφανος για τις απόψεις τις οποίες πρεσβεύετε. Διεκδικώ οι δεξιοί να το δηλώνουν με την ίδια υπερηφάνεια με εμένα. Δεν κατάλαβα δηλαδή σε ποιον δίνουμε εξετάσεις. Ναι, είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Θέλετε να με λύσετε γι' αυτό. Ναι, κάνω και το σταυρό μου με από εκκλησία. Δηλαδή, θα δώσω εξετάσεις προς τα προοδευτικούς επειδή είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Δεν κατάλαβα. Φαντάζομαι το θέμα της πίστης είναι εντελώς προσωπικό και. Όχι, δεν είναι προσωπικό. Και... Η ομολογία πίστης είναι δημόσιο πράγμα στην Ορθόδοξη. Κάνετε λάθος. Η ομολογία πίστης είναι δημόσιο, δημοσιότατο πράγμα είναι. Έτσι λέει τουλάχιστον είναι η Ορθόδοξη παράδοση να κάνουμε. Να αλλάξουμε την Ορθόδοξη παράδοση. Να την κάνουμε κρυφή. Γιατί φοβόμασταν με ταυτότητα. Ναι, είμαι Έλληνας, είμαι περήφανος Έλληνας. Μ' αρέσουν Έλληνες. Γιατί δεν κατάλαβα γιατί. Κύριε Γεωργιάδη, αλήθεια. Ναι. Να υποθέσω ότι όταν ο συνοδοιπόρος σας. Στα χρόνια του λαού, Μάγκης Βορύδης επέλεξε να στοιχηθεί πίσω από έτερο υποψήφιο. Σας πλήγωσε κάπως, δεν το περιμένατε. Όχι, τι λέτε. Δεν πλήγωσε. Ο κ. Βορύδης έκανε την πολιτική του επιλογή. Οι πολιτικές επιλογές των ανθρώπων είναι σεβαστές. Εγώ, αν είχε κατέβει εκείνος, θα τον είχα υποστηρίξει. Το είχα πει και δημοσίως. Αυτό αποφάσισα να κατέβει και αποφάσισα πώς να κατέβει καθώς, κατέβηκα εγώ. Και αποφάσισα να στήξω τον κ. Τζικώστα. Όλοι κρινόμαστε αυτή τη ζωή. Αν σας ρωτήσω αν θα μπείτε στο δεύτερο γύρο, η απάντηση φυσικά θα είναι καταφατική. Κανείς δεν κατεβαίνει για να χάσει. Αλλά έχετε πει κάτι ενδιαφέρον. Ότι αν τυχόν, είστε βέβαιος ότι θα μπείτε στο δεύτερο γύρο, αλλά αν τυχόν δεν συμβεί αυτό λόγω απρόπτου, δεν θα μείνετε αμέτωχος. Σωστά, το έχετε δηλώσει. Έχω δηλώσει ότι στη ζωή μου δεν έχω μείνει σιωπηλός ποτέ. Εγώ όμως, να ξέρετε. Όμως κοιτάξτε, υπάρχει μια, να πω παράδοση, ήθιστε
στις αναμετρήσεις του δευτέρου γύρου, σε επίπεδο δημοτικών περιφερειακών εκλογών, οι περισσότεροι να επιλέγουν μία λογική ουδετερότητας, σεβόμενη απολύτως το δικαίωμα όσων τους επέλεξαν στον πρώτο γύρο να αποφασίσουν ανεπηρέαστοι. Οπότε γιατί δεν πάω να βάλω κανένα με το ζώο να ψηφίζει? Εγώ πιστεύω στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία πάρα πολύ, να ξέρετε. Στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία υπήρχε ένας νόμος, τον είχε φτιάξει ο Σόλων. Ο νόμος έλεγε: ο μηδετέρας μερίδος εχόμενος, άτιμος έστε. Αυτός που δεν παίρνει θέση, λέει, μεταξύ της μιας και της άλλης μερίδος, χάνει τα πολιτικά του δικαιώματα. Στη δημοκρατία, να ξέρετε, δεν υπάρχουν σιωπηλές απόψεις. Στη δημοκρατία θέλουμε για να εκφράσεις την άποψή σου. Να αναμετρηθούμε, να μετρηθούμε και να διαχωρούμε τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες. Όταν λες δεν παίρνω θέση, τι θα πει αυτό? Δεν παίρνεις θέση, αδιάφορος. Εγώ παίρνω θέση πάντα στη ζωή μου, το έκανα μέχρι τώρα, θα το κάνω και τώρα. Φυσικά κατεβαίνω στις εκλογές για να κερδίσω, έτσι το ξεκαθαρίζω. Προφανώς. Αλλά μπορεί το εκλογικό σώμα να πει: όχι, δεν θέλω να κερδίσει η Γεωργία, δεν θέλω να είσαι τέταρτος. Θέλω να είσαι τρίτος. Τι έκανε. Σε αυτό τον μακρύ αγώνα, όπως εξελίχθηκε, πώς το βλέπετε? Καταρχάς, πόσο επηρέασε αυτό το φιάσκο τον κόσμο? Υπάρχει αυτή η οργία, η αγανάκτηση. Έκανε μεγάλη ζημιά. Έκοψε τον ενθουσιασμό, εμένα προσωπικά μου έκοψε τον ρυθμό. Έχω ένα ρυθμό, πήγαινα πολύ δυνατά, μου έκοψε τον ρυθμό. Οι εθελοντές μου και αυτοί κουραστήκανε. Πάντως, οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν περισσότερο ανεβασμένο από ό,τι σας έδειχναν. Αν και οι δημοσκοπήσεις δεν διαβάζονται στο Ανεβαγγέλιο, σας δείχνουν περισσότερο ανεβασμένο τώρα, δεν ξέρω. Εγώ ξέρετε, δεν σχολιάζω ποτέ ούτε τις κακές ούτε τις καλές. Είχα τώρα μια καλή, μου βγάλα 17%. Είχα την περίπτωση μια κακή, μου βγάλα, ξέρω εγώ, 9%. Δεν είναι σημαντικό. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να μετρηθεί. Δεν μπορεί να μετρηθεί. Αυτό είναι ένα πολυπαραγοντικό πράγμα, πολυσύνθετο, περίεργο. Δεν ξέρω τι θα ψηφίσουν, πώς θα ψηφίσουν, πώς θα ψηφίσουν. Είναι μπερδεμένο πράγμα. Θα δούμε. Κοντό ψαλμό, αλληλούια. Πάντως, εσείς θεωρείτε τώρα που μπαίνουμε ξανά στην τελική ευθεία ότι θα έρθουν. Θα πάνε πολλοί να προσέλθουν στην Κάλπη να ψηφίσουν? Πιστεύω ότι, ξέρετε, πρώτα απ' όλα τις 22 Νοεμβρίου φαινόταν θα υπήρχε συμμετοχή. Και δεύτερον, τώρα έχει αποκτήσει η εκλογική διαδικασία για ένα πολιτικό διακύβευμα που δεν είχε. Τώρα έχει μπει στη συζήτηση, η συνεργασία έχει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και σε ποιο βαθμό κάθε υποψήφιος είναι κοντά ή μακριά από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εγώ, ας πούμε, πιο μακριά από αυτό το ενδεχόμενο. Και με βάλαξαν πιο κοντά στο ενδεχόμενο. Δεν λέω ότι θα το κάνει ο άνθρωπο, να παρεξηγηθώ έτσι. Δεν λέω ότι πιθανό θα κάνει συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω για να μην γίνει παρεξήγηση. Λέω ότι είναι πιο εφεκτικός. Το συζητάει, διαλλακτικός. Ναι. Εγώ είμαι πιο σκληρός αυτό. Άθρωπα το σταθμίζει και αυτό ο ψηφοφόρος. Αν αύριο επιλέξει υποψήφιο που είναι πιο κοντά σε αυτό, μπορεί και να συμβεί. Αν επιλέξει υποψήφιο που είναι μακριά από αυτό, το δίνει και εντόνι να μην το κάνει. Μια που λέτε και διαλλακτικότητα και μια που αναφέρεστε στην περιβόητη συνένεση με την οποία προφανώς εσείς διαφωνείτε. Εγώ πιστεύω ότι η παραμονή του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία είναι καταστροφική για τον τόπο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας, επιχειρεί με παρασκηνιακές επαφές να επιτύχει ό,τι δεν επετέφθη στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Τι λέτε, υπάρχουν περιθώρια? Δείτε τώρα τι περίεργη εποχή ζούμε. Πέρσι περίπου τέτοια εποχή. Ο Στουρνάδας ήταν. Πέρσι περίπου τέτοια εποχή είχε βγάλει ο Γιάννης Στουρνάδας στην έκθεση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος. Και είχε ζητήσει από τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να εκλέξουν πρώην δημοκρατίες για να έχουν πολιτική σταθερότητα και να βγούμε στις αγορές. Δεν πρόλαβα να το πει, εγώ ήμουν στην παρουσίαση τότε. Δεν πρόλαβα να το πει και έγιναν αλλεπάλληλες δηλώσεις από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Δραγασάκη, όπου κατηγόρησαν τον Γιάννη Στουρνάρα για εμπλοκή στην πολιτική ζωή του τόπου. Δεν ξέρω να θυμάστε. Βεβαίως. Χαμός γινότανε. Φέτος που γίνονται αυτά τα δημοσιεύματα, σιωπή από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν υπάρχει απόπειρα εμπλοκή του κύριου Στουρνάρα στην πολιτική ζωή του τόπου. Τώρα είναι η μέρα Κυριακή. Καταλαβαίνετε την υποκρισία? Την καταλαβαίνετε? Τελικά. Την καταλαβαίνετε όμως. Τελικά. Μιλάμε για απίστευτους υποκριτές. Μήπως πρέπει. Η Φαϊρσέη των Ιεροσολύμων ήταν τίποτα μπροστά στην Ιεροσολύμων. Μήπως χρειάζεται η συνένεση σε αυτή την περίοδο? Επιμένω, κύριε Γεωργιάδη. Συνένεση τι, στον Τσίπρα? Στον Τσίπρα. Τον Τσίπρα τον επέλεξε. Πάμε όλοι μαζί στον χώρο του αλόγου να αυτοκτονήσουμε. Δεν χρειάζεται. Πάμε κάτι τέτοιο για να αυτοκτονούμε. Πρέπει να συνενέσουμε κιόλα. Κατανοητό. Δεν υπάρχει, ακούστε, δεν μπορεί να το καταλάβετε. Ναι, αν φέρει ο Τσίπρας κάποια πράγματα τα οποία συμφωνούμε, θα ψηφίσουμε. Δεν λέω όχι. Δηλαδή δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέτε μηδενική. Αν φέρει την ιδιωτικοποίηση, θα πω εγώ όχι. Που μάχομαι να γίνουν σαν χρόνια. Φέρει την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων. Αυτή είναι δικιά μου ιδιωτικοποίηση, δεν πέρασε την Βουλή. Ναι, παρόλα αυτά.
Κάτσε να δούμε και τι τίμημα θα φέρει, γιατί φοβάμαι θα φέρει χαμηλότερο τώρα και θα γίνει ο χαμός. Αλλά κάτσε να το δούμε. Το ζήτημα είναι στο τίμημα ή στο, όχι, εγώ έλεγα, ή στο business plan, κύριε Γεωργιάδη. Α, με συγχωρείτε τώρα. Εδώ και τόσα χρόνια έλεγα εγώ δεν είναι το τίμημα των σηματοδοτικοποιήσεων και έλεγαν οι ΣΥΡΙΖΑ το ξαπουλάτε. Και ο Βαρουφάκης τώρα θα γίνει το ανάποδο. Και ο Βαρουφάκης το είπε. Πρόλαβε να πει ότι εγώ πουλάω τον ΟΣΕ και με ένα ευρώ αρκεί να πιστώ για το business plan. Ο Γεωργιάδη ήταν σε πούλησε τη χώρα. Τότε λέει ο Βαρουφάκης ήταν η μέρα Κυριακή. Μα τώρα θα σα σοβαρευτούμε. Λοιπόν, λέει, δεν είναι το τίμημα το μείζον. Συμφωνώ εγώ μαζί σα. Το μείζον να γίνει. Το business plan είναι. Το μείζον να μπουν χρήματα στη χώρα, να ανοίξουν θέσει εργασία, να προχωρήσει η οικονομία μα. Αυτό είναι το μείζον. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έλεγε αυτά όλα τα χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέγε ξαπούλημα. Θα με τρελάνετε. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, έχετε περάσει από το Υπουργείο Υγεία. Το Εθνικό Σύστημα Υγεία καταραίει η λήψη κονδυλίων και προσωπικού. Έλα, δεν τα λύσαμε. Τι πρέπει, τι πρέπει να γίνει, πιστεύετε, και με δεδομένη αυτή την αρνητικότητα, την συγκυρία την οικονομική. Όχι, εκπλήσωμαι αυτό που μου λέτε. Διότι εγώ θυμάμαι όταν ήμουν υπουργός υγείας που ο κ. Βαρνάβας, ο πρόεδρος των υγείας των γιατρών, ήταν κάθε μέρα στα κανάλια και κατήγγειλε την πτώση των νοσοκομείων. Τώρα τον έχω χάσει. Άρα ήμουν με την εντύπωση ότι όλα πάνε καλά στα νοσοκομεία, δεν πάνε καλά. Μη μου λέτε, γιατί εξαφανίστηκε αυτό το καλό παιδί από τα κανάλια, τι έγινε. Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν υπήρξα. Αφού σας είπα, οι φαρισαίοι των Ιεροσολύμων ήταν λιγότερο υποκριτές από τους Σιριζέους. Σιριζέοι ήταν κάθε μέρα στους δρόμους, τους βλέπετε και την καβάλα, δεν είμαι σίγουρος. Τώρα εξαφανιστήκανε. Πάνω στην καβάλα, κάποιος διαμαρτύρεται. Πούντι. Πάνε όλα καλά στη χώρα. Τώρα δεν πεινάνε τα παιδιά στα σχολεία. Τώρα σταμάτησαν οι αυτοκτονίες. Τώρα δεν ξεπουλήθηκαν οι τράπεζες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα με κινηματικά χαρακτηριστικά. Αυτοί, παιδί μου, διαμαρτύρονταν οι άνθρωποι. Άστο ω Τσίπρα. Αυτοί που κατεβάζουν στους δρόμους, πού είναι. Πού του βλέπετε πουθενά εσείς. Πού είναι. Τώρα όλα πάνε καλά στη χώρα, όλα μια χαρά, όλα μια χαρά, εντάξει. Κύριε Γεωργιάδη, να αφήσουμε λίγο τους, τους υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ και να πάμε επί της ουσίας. Μα έτσι καταστράφηκε η Ελλάδα. Διότι αυτοί που κατεβαίναν στους δρόμους και φωνάζαν, οι υποκριτές, οι ψεύτες, οι κομματικοί εγκάθετοι, τρελάναν την κοινωνία και η κοινωνία τρελαμένη από αυτά που τους ψήφισε. Και σταματήσανε την πρόοδο της χώρας, φτάσαν τώρα σαν την Πορτογαλία. Να μιλήσουμε. Να μην το πούμε η δηλαδή. Η Πορτογαλία είναι χώρα υπόδειγμα, να θεωρείτε. Σε σχέση με εμάς. Έχετε πάει. Έχω πάει. Δύο βήματα μπροστά. Ξεκίνησα πιο πίσω από εμάς και πιο μπροστά από εμάς. Μπήκε στο μνημόνιο 6 μήνες μετά από εμάς. Και βγήκε νωρίτερα από εμάς. Δεν το ζηλεύετε αυτό. Εμείς μπήκαμε και μένουμε γενικώς. Όχι μένουμε. Μπήκαμε, θα βγαίναμε και ξαναγυρίσαμε πίσω. Επιψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε μου λίγο, κύριε Γεωργιάδη, ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι. Βλέπετε λίγο ένα πρόβλημα εκεί που έλεγε ότι μόνο νεκρός θα έρθουν τα distress fund να πάνε τα δάνεια των Ελλήνων. Λέτε να είναι ζόμπι τώρα ο υπουργός αμήνης της χώρας ή είναι ζωντανός αλήθεια. Τον Καμένο ρωτήστε εμένα, ρωτάτε κύριε Γεωργιάδη. Θα δούμε τρομερά πράγματα στη χώρα. Αυτά δεν γίνονται που γίνονται στην Ελλάδα. Κύριε Γεωργιάδη, πείτε μου. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να σου το πω, παιδάκι μου, δεν έχουν τσίπα. Είστε λέτε, ναι, δεξιός. Ναι. Στον τομέα της υγείας, ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η σχέση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Το κράτος. Χρειάζεται δημόσιο τομέα της υγείας. 100%. Το κράτος έχει ευθύνη να έχει δημόσιο τομέα της υγείας. Έχει ευθύνη. Το κράτος για μένα έχει ευθύνη να παρέχει παιδεία, υγεία, εθνική ασφάλεια, ασφάλεια και άμυνα. Αυτά είναι του κράτους. Φυσικά εγώ επιτρέπω και θέλω να υπάρχουν και ιδιώτες. Φυσικά εννοείται. Και στην παιδεία και στην υγεία. Αλλά το κράτος πρέπει να έχει δημόσιο τομέα. Δεν μην έχει. Και το Εθνικό Σύστημα Υγείας προφανώς πρέπει να στηριχθεί. Ναι, αλλά δεν μπορεί να στηριχθεί με το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία γιατί αυτοί δεν ξέρουν να βγάζουν λεφτά. Για να στηρίξει ένα σύστημα πρέπει να το δώσει λεφτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ γενικά δεν ξέρουν να βγάζουν λεφτά. Αυτοί ξέρουν μόνο να ξοδεύουν λεφτά. Αυτό το πραγματικό πρόβλημα να ξέρετε ποιο είναι. Υπάρχει τρόπο να βγάλει λεφτά για να στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βεβαίω υπάρχει. Εμεί αν είμαστε αφήσει ήδη τα οικονομικά τη υγεία επί των ημερών, αν ξέρετε και ρωτήσετε έναν ειδικό, είχαν βελτιωθεί πάρα πολύ. Πήγαν πάρα πολύ καλά. Αν είχα μείνει άλλο ένα χρόνο υπουργό, θα είχε εξοφλήσει ο οποίο θα είχε ούτε ένα ευρώ χρέο. Τον παρέλαβα 1.700 εκατομμύρια χρέο, τον άφησε 600 εκατομμύρια. Βάλαμε νοικοκυριό, πληρώναμε στην ώρα μας. Εισπάρουμε λεφτά στην ώρα μας. Ψηφίσαμε νόμο και από τη συντάξη πήγαινε αυτόματο στο λογαριασμό αυτό που πληρώνει για την υγεία στον ΕΟΠΗ. Έμπαινε σε μια τάξη το σύστημα. Τότε αυτή η τάξη δεν την άξιζαν στον αέρα. Βέβαια, αυτή την άξιζαν στον αέρα, διαλύθηκε το σύστημα. Κόκκινα δάνεια, πληστηριασμοί. Μήπως τόσα χρόνια εσείς απλά βάζετε το πρόβλημα κάτω από το χαλί και τώρα κατηγορείτε τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί ήταν συνέχεια αναστολή. Κάποια στιγμή θα ερχόταν. Βεβαίως ερχόταν. Και φυσικά σε μια κανονική οικονομία όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν. Αλλά πρώτα γυρνάς την οικονομία σου από την ύφεση στην ανάπτυξη, πρώτα δηλαδή επιστρέφει η οικονομία σου σε μια κανονικότητα και μετά αέρισε τις προστασίες. Εμείς γιατί είχαμε βάλει τις προστασίες. Τις προστασίες είχαμε βάλει για ένα και μόνο λόγο. Για να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους που λόγω της καταστροφής της δικής μας
δεν θα δυσκολευτείς να μπορούν να πληρώσουν. Εμείς φέτος μπορεί να είραμε τους πληστηριασμούς στην πρώτη κατοικία. Αλλά γιατί, θα είχαμε 2,7% ανάπτυξη. Άρα θα γίνει η οικονομία. Όσο επιστρέφεις στην κανονικότητα, βγάζεις τις έκτατες προστασίες. Ο Τσίπρας έφερε και ύφεση και άσκηση προστασίας. Καταλαβαίνετε μια διαφορά. Και στο λέω από άκρα, φίλε, είμαι κανονικός φιλελεύθερος πολιτικός. Εγώ δεν θέλω προστασίες. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι την κρίσιμη στιγμή πρέπει να και το κράτος να έχει μια μέρημνα. Κύριε Κυριακίδη, κλείνοντας, ένα τελευταίο σχόλιο. Είναι Κυριακή οι εκλογές. Τι βλέπετε, καταρχάς είπατε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα λόγω του φιάσκου που προηγήθηκε του Νοεμβρίου. Πιστεύετε τελικά ότι θα πάνε πολλοί, θα ψηφίσουν και πιθανότατα θα εκλεγεί πρόεδρος και αντιπρόεδρος? Εγώ θέλω να καλέσω τους συμπολίτες μου να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν. Εάν συμμετάσχουν και αν ψηφίσουν, η Δημοκρατία θα γίνει πολύ δυνατή και η Ελλάδα πολύ γρήγορα θα έχει εναλλακτική και πιστή πολιτική πρόταση. Η Νέα Δημοκρατία πληγώθηκε από αυτή τη διαδικασία. Λέτε ότι υπάρχει περιθώριο παρόλα αυτά να βγει ενισχυμένη στην τελική. Φυσικά, εάν ο επόμενος αρχηγός χειριστεί σωστά την εντολή που θα του δώσουν, όχι εκδικητικά, με τον όποιον αντιπάλων του, αλλά ενωτικά, και αν προχωρήσουμε γρήγορα στην ανασυγκρότηση του κόμματός μας, ναι, φυσικά. Οι πληγές που έχουν ανοίξει είναι εύκολο να κλείσουν και μεταξύ των υποψηφίων. Είναι και τρομέρες. Ακούστε να δείτε. Αν εξαιρέσει το πολύ κακό κλίμα μεταξύ του κ. Μεμεράκη και του κ. Τζικώστα, που και εκεί δεν γίνανε και τρομερά πράγματα. Τώρα εκλογές τρεις μήνες στη διαδικασία, θα σου ξεφύγει καμιά κουβέντα. Δεν μπορεί να τα πει και όλα τέλεια. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω δεν γίνανε και φοβερά πράγματα. Αν δεν είχε γίνει και το φιάσκο, θα είχα μια πολύ ομαλή εκλογική διαδικασία. Πιστεύω. Νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.